τα έχει δώσει όλα ο Θεός τόσο απλόχερα. Ταλέντο, ομορφιά, μαγική, μυαλό, ψυχή και πολύ δύναμη. Συγχαρητήρια. Όπως πάτησε πάρα πολύ καλή και ξανά σήμερα. Δεν ήθελα να τον πείτε αυτό το τραγούδι το κορίτσι. Το τραγούδι είναι αρκετά απλοϊκό και χωρίς ιδιαίτερα πράγματα στη φωνή. Συγχαρητήρια που δεν ήθελες να πεις αυτό το τραγούδι. Δεν σου πάει καθόλου. Το τραγούδι δεν ήθελα να το πω. Όχι γιατί δεν μ' αρέσει. Απλώς δεν είχα κάτι να δείξω. Ήταν ένα πολύ απλό τραγούδι. Μέχρι στιγμής μας έχει πει μισό τραγούδι ελληνικό. Μισό. Όλα τα άλλα που έχει πει είναι αγγλικά. Δεν ξέρω τι καριέρα είναι αυτή. Και δεύτερον, δεν έχω δει αυτό που λέμε να σπάσει το τζάμ. Δεν στεναχωρέθηκα πολύ που δεν ήμουν στους τρεις πρώτους. Εντάξει, χαλαρά. Τι να πω, δεν το πήρα προσωπικά. Συγχαρητήρια στους άλλους τρεις. Πιστεύω πως τα αποτελέσματα εβδομάδα με εβδομάδα ανατρέπονται. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε για τους ψήφους, γιατί δεν ενημερωνόμαστε και νομίζω είναι το πιο σωστό αυτό. Τώρα πάμε σε πιο δύσκολα. Θα μας πει ροκιά, θα είναι σκληρή όπως θέλουμε να την ακούμε, θα είναι και σαν εκτελεστής μουσικός σε κάποιο σημείο. Θα παίξω drums. Είναι ένα μουσικό όργανο που μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω πως εκτονώνεσαι σε αυτό. Και θα βγάλω το ροκ κορίτσι που κρύβω μέσα μου. Έχουν μείνει 6 live για τον τελικό και σιγά σιγά προχωράμε και προς το τέλος. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Δεν ξέρω πότε θα φύγω από το παιχνίδι, αλλά πραγματικά μέσα στο παιχνίδι ωρίμασα και νιώθω ότι πραγματικά έμαθα πολλά πράγματα. Έχω μπει μέσα σε αυτό το χώρο, έχω μάθει πράγματα για αυτό το χώρο και συνεχίζω να μαθαίνω. Έχω απολαύσει X Factor, αλλά δεν θα με πείραζε να απολαύσω κι άλλο. Νίκο. Λοιπόν, ήδη, έτσι όπως άκουσα που έλεγες ότι θα παίξω drums, νόμιζα ότι θα παίξεις drums. Γιατί είναι πολύ sexy η εικόνα ενός κοριτσιού να παίζει drums. Δεν είναι. Ένα κορίτσι να παίζει drums δεν είναι πολύ sexy. Λοιπόν. Εξαρτάται. Από τι? Από το κορίτσι ή από τα drums? Από το πώς θα παίζει. Λοιπόν. Ήβη μου,
δεν με έπεισες. Δυστυχώς. Σου έφυγαν αρκετά πράγματα. Αυτά που θέλουν πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά αυτό το πράγμα. Επίσης, μου λείπει κάτι από σένα, το οποίο το είπα και στο βίντεο. Θέλω να σε ακούσω να τραγουδάς ελληνικά. Γιατί δεν τραγουδάς ελληνικά? Γιατί... Έχουμε κάνει 9 live και έχεις πει μισό ελληνικό τραγούδι. Αυτά τα τραγούδια αποφασίζουμε με την ομάδα. Και... Κάποια στιγμή όμως, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και αν θες να κάνεις καριέρα, θα κάνεις καριέρα στην Ελλάδα, πρέπει να πεις και ελληνικά τραγούδια, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί και πες και στον κύριο Θεοφάνος, ο οποίος κάθε εβδομάδα μας λέει είναι υπέρ του ελληνικού τραγουδιού. Και είμαι υπέρ. Δηλαδή ο κύριος Θεοφάνος λέει συνέχεια ότι ελληνικό τραγούδι, ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, να ακούσουμε ελληνικό τραγούδι, ρε παιδί μου. Από ένα ωραίο φρέσκο κορίτσι που είσαι τόσο καλή τραγουδίστρια. Εντάξει. Κατερίνα. Λοιπόν, εμένα δεν με ενοχλεί το μη ελληνικό τραγούδι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνει ο Γιώργος και η ομάδα είναι μια αναγκαία συνθήκη. Άμα έχεις την Ήβη και μπορείς να την βλέπεις να τραγουδάει αυτά που τραγουδάει, τα υπόλοιπα όλα θα τα κάνει πολύ πιο εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα σου έφυγαν κάποια πράγματα, κάποιες καταλήξεις κτλ. Απ' την άλλη μεριά, επειδή νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε και μεμψιμηρούμε και ψάχνουμε τη λεπτομέρεια, λεπτομέρεια που πιθανόν να μην έχει και καμία ουσία, για μένα έχει sex factor και είναι υπογραμμισμένο αυτό. Άρα... Πάντως, Κατερίνα, η λεπτομέρεια θα κρίνει το νικητή ούτως ή άλλως, γιατί από εδώ και πέρα όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και έχεις απόλυτο στις λεπτομέρειες θα κρυφθεί ο νικητής, φαντάζομαι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία όλοι έχουμε αποδεχτεί ότι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται και υπάρχουν παιδιά που δεν τα έχουν και δουλεύουν μήπως και καταφέρουν και τα βγάλουν. Για μένα ήδη το όχι, ρε παιδί μου, το όχι. Γιώργο, λεβέντε. Ήδη. Νομίζω αυτό που... Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει η Κατερίνα. Νομίζω έχουμε ένα παιδί μπροστά μας, 16 χρονών, και είσαι καταπληκτική, είσαι πάρα πολύ καλή. Είναι δύσκολο να κάνεις το άλλο rock and roll, χρειάζεται να έχεις όλο αυτό το attitude, το δούλεψες πολύ, εμένα μ' άρεσες, αλήθεια είναι μ' άρεσες. Δύσκολο κομμάτι είναι γιατί δεν έχει μια μελωδική γραμμή που είναι το τραγουδήσεις, τουλάχιστον εκεί όπως εσύ έχεις τοποθετήσει το φωνή σου και εκεί που είναι η δύναμή σου. Απ' την άλλη είσαι άτομο που κάνεις pop τραγούδια. Εγώ θα ήθελα να σε ακούσω να πεις το καινούργιο κομμάτι της Keisha που θεωρώ θα σου είναι τέλεια, που είναι κοντά σε αυτό με ένα rap από μέσα κομμάτι και με μια άλλη μελωδική γραμμή. Όμως είσαι πάρα πολύ καλή. Εγώ πιστεύω ότι αξίζεις και εγώ θέλω να σε δω στο X Factor για τις επόμενες 5 εβδομάδες. Δεν θέλω να φύγεις. Είσαι πολύ καλή. Γιώργο, λοιπόν, ο Νίκος λέει ότι ήδη δεν τραγουδάει ελληνικά. Τι θα το πεις αυτό? Δίκιο έχει ο Νίκος αυτό που λέει. Και αυτό θα το κρατήσουμε βέβαια σίγουρα στα υπόψη για τις επόμενες φορές. Απλά θα ήθελα να ακούσω μια κριτική από τον Νίκο για σένα. Όχι απλά έχεις ελλείψεις και τέτοια, να είναι λίγο πιο ουσιαστικός. Η Ήβη είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, Γιώργο. Ναι. Είναι πολύ καλή τραγουδίστρια. Ναι. Αυτό που θέλω από την Ήβη από εδώ και πέρα, έχουμε αυτό το δεδομένο. Ότι είναι ένα κορίτσι που τραγουδάει πολύ καλά. Θέλω να πάει πέρα από αυτό. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο θέλει ο Νίκος. Θέλω να σπάσει αυτό το πράγμα. Ήβη μου, εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος θέλει κάτι άλλο. Πιστεύω αφού έχει φάει όλα τα άλλα, θέλει να σε φάει λάχανο, κορίτσι μου. Δεν θα του περάσει αυτό. Αυτό που θέλει ήδη είναι να φτάσει μέχρι το τελικό, είμαι σίγουρος. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα στους αριθμούς που βλέπετε αυτή τη στιγμή στον οθόνη σας. Ήδη. Καλή επιτυχία, Βουκλάμου. Ευχαριστώ πολύ.